Ένα πολύ αναμενόμενο έργο για το νοσοκομείο Χατζικόστα που δεν είναι άλλο από την αναβάθμιση, ανακαίνιση και τον εξυγχρονισμό του τμήματο επιγόντων περιστατικών παίρνει το δρόμο τη υλοποίηση καθώ δημοπρατήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ και αναμένεται εντό του έτου να έχει ανάδοχο. Τη έκτη υγειονομική στην προκήρυξη του διαγωνισμού τη έκτη υγειονομική περιφέρεια Υπήρου περιλαμβάνονται δύο ακόμη τμήματα επιγόντων περιστατικών σε εισάριθμο νοσοκομεία, στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου αλλά και την νοσηλευτική μονάδα Αιγύου του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολική Αχαΐας. Το συνολικό κόστος του έργου έχει προσδιοριστεί σε 4.183.965,11 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ σήμερα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 23η Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Αντικείμενο του έργου που δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη κατασκευή είναι η ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων των τριών τμήματων επιγόντων περιστατικών με στόχο τη βελτίωση τη παροχή υπηρεσιών υγειονομική περίθαλψη. Στο πλαίσιο των εργασιών, επιχειρεί του εξυγχρονισμού και η βελτίωση τη λειτουργικότητα των ΤΕΠ μέσω τη προσαρμογή του στο πρότυπο ΤΕΠ. Ενώ φορέα υλοποίηση του έργου σε ό,τι αφορά την περιοχή μα είναι το νοσοκομείο Χατζικώστα. Η διακήρυξη προκηρύχθηκε από το Ταμείο Αξιοποίηση Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου ΑΕ σε συνέχεια τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του νοσοκομείου Χατζικώστα και τη Έκτη ΕΠΕ, υπό την καθοδήγηση του διοικητή Ιωάννη Καρβέλη, ο οποίο είχε και τον συντονισμό του εγχειρήματο για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών. Το εν λόγω έργο, όπω αναφέρεται και σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο διοικητή του νοσοκομείου Χατζικώστα, Σπύρο Δερδεμέζη, εντασσέται στο πλαίσιο ανακοίνωση του τμήματων επιγόντων περιστατικών νοσοκομείων τη χώρα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψη με ορίζοντο ολοκλήρωση ω το 2025. Η εν λόγω παρέμβαση σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Χατζικώστα θα έχει ω αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών, θα αναβαθμίσει, θα εξυγχρονίσει και θα ανακαινήσει του υφιστάμενου χώρου με αποτέλεσμα την καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγεία στου πολίτε. Το σημερινό τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χατζικώστα στεγάζεται σε χώρο του Ισογείου τη Β' Επέκταση και έχει επιφάνεια περίπου 370 τετραγωνικά μέτρα. Το σημερινό τμήμα επιγόντων περιστατικών συνεπάρχει με τα τακτικά εξωτερικά ιατρία του νοσηλευτικού Ιδρύματο που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, κάποια από τα οποία λειτουργούν στην εφημερία και ω ΤΕΠ. Όλα τα παραπάνω είναι χωροθετημένα διάσπαρτα στο ισόγειο του νοσοκομείου και εξυπηρετούνται από κοινή είσοδο. Στο ίδιο επίπεδο με τα σημερινά ΤΕΠ του νοσοκομείου Χατζικώστα βρίσκεται και ο τρίτο όροφο τη νέα δομή του νοσηλευτικού ιδρύματο, δηλαδή του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπιση Αλκοολικών και Χρηστών Ναρκωτικών, ο οποίο είναι διαμορφωμένο κατά το μεγαλύτερο μέρο του ω τέπ του πολυδύναμου, αλλά δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα και ο οποίο συνδέεται με αυτά με κλειστή κλιματιζόμενη μεταλλική γέφυρα. Για την πλήρη ανάπτυξη των λειτουργιών ενό σύγχρονου τέπ και την εξυπηρέτηση τη διακίνηση των ασθενών από ξεχωριστή είσοδο, είναι αναγκαία η ενοποίηση με τον τρίτο όροφο τη νέα δομή του νοσοκομείου Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπιση Αλκοολικών και χριστών Ναρκωτικών που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και ο ανασχεδιασμό του.